μπήκαν σαν κύριοι σε τρία σπίτια στην Αγία Μαρίνα, σε μια μάλιστα περίπτωση μπροστά στα έκπληκτα μάτια τουριστών, πήραν τα χρηματοκιβώτια με χρήματα και κοσμήματα και έγιναν καπνός. Τους πρόδωσαν όμως οι κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες και μέσα σε λίγες ώρες έπεσαν στα χέρια των αστυνομικών της Υποδιευθύνσης Ασφάλειας Χανίων. Οι δύο δράστες των κλοπών αλβανικής υπηκότητας, ηλικίας 28 και 41 ετών, παραπέμφθηκαν ήδη στις εισαγγελικές αρχές. Πήγε ο γιος μου να ανοίξει και υπήρχε κλειδί από πίσω, γιατί αυτοί για να είναι ασφαλείς έβαλαν ένα κλειδί στην κοινωνία για να μην μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει το σπίτι για μια έκτακτη περίπτωση να μπει μέσα και να είναι μέσα και δεν άνοιγε. Και έδωσε την υπόνοια και στα ίδια τα παιδιά μου ότι εκείνη την ώρα ήταν ήδη μέσα ο διαρρήκτης. Ο πατήρ Γεώργιος Περάκης, εφημέριος της Αγίας Μαρίνας, είναι ένα από τα θύματα των κλοπών. Έβγε την περασμένη Τετάρτη από το σπίτι του μαζί με τη σύζυγό του, έχοντας μάλιστα αλλάξει τους ομφαλούς στις κλειδαριές για λόγους ασφαλείας. Οι δράστες φέρεται να γνώριζαν ότι οι ιδιοκτήτες απουσίαζαν από τα σπίτια τους. Χτύπησαν νυχτερινές ώρες και σε σπίτια όπου οι συναγερμοί ήταν απενεργοποιημένοι. Και η αξιοποίηση κάποιων πληροφοριών έδωσαν την υπόθεση και βρέθηκαν γρήγορα αυτοί οι άνθρωποι σε συνδυασμό με τη δεύτερη κλοπή η οποία έγινε και οι τουρίστες είδανε να μπουκάρουν από τα παράθυρα στα σπίτια των ανθρώπων στην Αγία Μαρίνα και ειδοποίησαν την αστυνομία. Για τον τόπο μας είναι δυσφήμιση. Και μετά είναι εκτός αυτό ότι μένουμε εμείς που μένουμε εδώ όταν φεύγει η σεζόν, είμαστε όλοι μια οικογένεια σε εισαγωγικά με αυτούς τους, πώς να τους αποκαλέσω. Στα σπίτια των δραστών, όπου πραγματοποίησαν έρευνα οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας, βρέθηκε μεγάλος αριθμός κοσμημάτων, η αξία των οποίων ξεπερνά τις 160.000 ευρώ, πληθώρα συσκευών κινητής τηλεφωνίας, το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ, 28 δολάρια Αμερικής και διαρρηκτικά εργαλεία. Γιοταχή αυτοκίνητο των δύο αλλοδαπών κατασχέθηκε ως μέσο διάπραξης κλοπών.